νύχια ηγή του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόπου τους αλλήλους αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα. Αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ έπειδε επί την παρούσαν έκθεση και ευλόγησον τα έργα των χειρών των δούλων σου τούτων, των αδελφών ημών των το σοφρονιστικό καταστήματι διαβιούν τον ευστόχο επινοή συμμόχθονται και τιμίων και φιλοτήμου επιμελία εξηρεασμένα. Σήμερα είναι κάτι διαφορετικό εδώ για την πόλη μας και για την τοπική κοινωνία. Κάναμε πριν από λίγο έτσι τον αγιασμό, την προσευχή για την έναρξη αυτής της εκθέσεως, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες εκθέσεις. Όχι ως προς το περιεχόμενο ή ως προς την ιδέα, αλλά ως προς τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Συνηθίσαμε, συνήθως, και ας το πω έτσι γίνεται, να επισκεπτόμαστε τους αδελφούς μας που βρίσκονται στα διάφορα σοφρονιστικά καταστήματα. Σήμερα ήρθαν οι αδελφοί μας από τα σοφρονιστικά καταστήματα και συγκεκριμένα από το δικό μας εδώ που είναι στην περιοχή του Φελίου, και έτσι ήρθαν εδώ κοντά μας για να μας δώσουν, να μας δείξουν τα έργα της προσπάθειάς τους. Να μας δώσουν και να μας δείξουν. Είπα πριν. Να μας δώσουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να προσφέρουμε και εμείς αγάπη στην αγάπη την οποία προσφέρουν και να μας δείξουν τα έργα των χειρών τους και τον κόπο τους που όσο καιρό βρίσκονται στον χώρο αυτό βλέπετε αξιοποιούν τον χρόνο ώστε να γίνεται δημιουργία, να γίνεται προσφορά, να γίνεται χαρά και αντίστοιχα και εμείς το ίδιο πράγμα θα προσφέρουμε. Έτσι, δεν ξέρω αν έγινε σε άλλη περιοχή, έγινε αλλού. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, θα ήθελα να πω, κύριε Δήμαρχε και κύριε εκπρόσωπε της Αντιπεριφέρειας, έχουμε μια καλή και πρωτοτυπία. Σήμερα η τοπική κοινωνία στο πρόσωπο του Δημάρχου και στο πρόσωπο των άλλων αρχών, το βλέπετε, αγκαλιάζει αυτούς τους αδερφούς μας που βρίσκονται σε αυτή τη δυσκολία της ζωής τους. Και έτσι γινόμαστε όλοι μαζί ένα, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από την αγάπη. Και νομίζω και αυτές τις μέρες που οι οποίες έρχονται, που είναι και οι μέρες αγάπης, πολύ περισσότερο. Έτσι θα πρέπει άλλωστε ο Χριστός που προτάσει σαν ανάγκη, εν φυλακή ήμουν και επισκέψαστε μου. Αυτό λοιπόν να το κάνουμε τρόπο ζωής, και όχι απλά μια επίσκεψη σε μια έκθεση με έργα των κρατουμένων, αλλά μια επίσκεψη με αγάπη από τους αδελφούς μας, που ό,τι δώσουμε, να ξέρετε, θα γίνει πάλι αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ όλους σας, τους συμμετέχοντες, τους διοργανωτές. Ευχαριστώ επίσης όλους και τους άρχοντες εδώ, και νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα για την τοπική κοινωνία. Και εδώ τώρα ακριβώς φαίνεται, εδώ το μεγαλείο της ψυχής του κάθε γρεβενιώτη, που αυτούς τους αδελφούς τους αγκαλιάζει με πολύ αγάπη. Και αυτό φαίνεται και στο πρόσωπο και του Δημάρχου και των άλλων αρχόντων, που ξέρω ότι η υπόθεση και γενικά το κεφάλαιο των φυλακών είναι για την τοπική κοινωνία ένα σοβαρό και μεγάλο κεφάλαιο. Και φαίνεται ακριβώς η αγαστή συνεργασία όλων μας, έτσι ώστε πραγματικά η διαβίωση των αδελφών μας να γίνεται δημιουργία. Δεν ξέρω αν γίνεται χαρά, αλλά τουλάχιστον δημιουργία και προϋποθέσεις τουλάχιστον χαράς, έτσι ώστε πραγματικά όσο καιρό βρίσκονται εδώ να αξιοποιείται ο χρόνος τους προς το καλύτερο.
Σας ευχαριστώ όλους. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια αυτή και ο Θεός να ευλογεί τα έργα των χειρών σας, αλλά και να ευλογεί τις προσπάθειές σας. Να είστε καλά. Κύριε Διευθυντά των Φυλακών, καλώς ήρθατε στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του Τμήματος Προπτικής Ζωγραφικής με έργα κρατουμένων του καταστήματος κράτησης Γκρεβενών. Το τμήμα της Προπτικής Ζωγραφικής είναι ένα καινούριο τμήμα. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, μόλις 3 μήνες είναι η λειτουργία του. Είναι τα πρώτα έργα που έχουν κάνει οι κρατούμενοι, με πολλή υπομονή, είναι πάρα πολύ πρόθυμοι, ευγενικοί, προσπαθούν πάρα πολύ, γιατί είναι και μία δύσκολη τέχνη η κοπτική γραφτική. Εντούτοις, βλέπετε το αποτέλεσμα, ήδη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει και έχουν κάνει τόσα έργα. Στη συνέχεια, βέβαια, σε άλλα μπαζάρ θα κάνουμε πολύ περισσότερα και ενδεχομένως και πιο δύσκολα κομμάτια. Το πρόγραμμα είναι σε συνεργασία με την τεχνική βοήθεια του Υπουργείου και σε συνεργασία με την αυστριακή κυβέρνηση. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε και μας θυμήσατε με την παρουσία σας. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, αγάπη και δικαιοσύνη. Πρέπει να ευχαριστήσω τη Μητρόπολη αρχικά για την παραχώρηση της αίθουσας για 3 ημέρες. Η κυρία Κουλατσόγλου ως υπεύθυνη για τις τεχνικές λεπτομέρειες και όλη την οργάνωση του γραφείου στο κατάστημά μας. Στους συναδέλφους, στους οποίους καθημερινά στηρίζουν την προσπάθεια αυτή, τους καλεσμένους για τα εκθέματα και όλους εσάς που ως φίλοι του καταστήματος, όπως έχω ξαναπεί και σε άλλες περιπτώσεις, στηρίζετε τα εγχειρήματά μας. Δεν θα αναφερθώ στις τεχνικές λεπτομέρειες, η κυρία Κουλατσόγλου με έχει καλύψει πλήρως. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των εκθεμάτων θα το διαθέσουμε στον σύλλογο Φλόγα για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και ένα πολύ μικρό ποσοστό για τους κρατουμένους που εργάστηκαν για να τα κατασκευάσουν αυτά. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτό είναι μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς περνάνε δημιουργικά το χρόνο τους οι κρατούμενοι στις φυλακές. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα και αυτά που έχετε μπροστά σας είναι η απάντηση στο πόσα πράγματα μπορούν να κάνουν οι κρατούμενοι εκτός από το να είναι απλά μέσα σε ένα κελί έτσι και σε ένα περιορισμένο χώρο. Για ακόμη μια φορά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θεωρώ ότι η έκθεση μπορεί να ξεκινήσει έτσι επίσημα. Να είστε καλά όλοι. Άντε τώρα.